Βέβαια. Οι βραβιάκηδες. Βέβαια, εδώ είναι. Εδώ. Εγώ δεν βγαίνω. Εγώ το μόνο βραβείο που θα πάρω θα είναι με το Χωριανόπουλο. Πάμε στην ασφάλεια Αττικής εκεί. Θα πούνε, ελάτε, παιδιά, μπείτε μέσα. Για να αυτοαποθεωθώ εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Αδερφέ μου, δίπλα, αδερφέ μου. Να βγάλει ειδήσει. Να βγάλει ειδήσει. ESPN έχετε γίνει. ESPN και το διαπιστώνω σήμερα στα 25α βραβεία του ΨΑΤ, τα αθλητικά βραβεία του ΨΑΤ, τα δημοσιογραφικά βραβεία. Το ESPN, διπλό μικρόφωνο, διπλό λογότυπο, σφουγγαράκια, αυτά καινούργια. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Ευχαριστούμε. Για τις εκπομπές. Βραβεύτηκε και η Game Night, αλλά βεβαίως και ένα υπέροχο θέμα του Ζωή του, έτσι. Δεν ήταν μόνο Βλαχόπουλο Καλονά, ήταν και ζωητό. Εγώ είμαι με ζωητό. Είμαι με πρίντεζι. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω, και το κάνω πιο πολύ, το κάνω 50% λόγω δικαιοσύνης και 50% για να μην πλακώσουν οι δικοί μου στο ξύλο. Θέλω να προσθέσω ότι σε αυτό το βραβείο έχουν μεγάλο μερίδιο και τα δικά μου τα παιδιά εδώ, γιατί χάρη σε αυτά τα παιδιά εδώ που τα έχω, βγαίνει και το Show Must Go On. Κάθε τώρα. Μέρα και βγαίνει και η Game Night από αυτά τα παιδιά. Αυτό το είπα και πριν. Αυτό ήθελα να σου πω, Παντελή. Έφερα το Βαγγέλη μαζί μου. Είναι αντιπρόεδρος του ΨΑΤ, ναι, προφανώς. Αλλά είναι και ένας δημοσιογράφος φίλος μας. Και λόγω της μπασκετικής ημέρας σήμερα και του Final Eight, τον ήθελα λίγο μαζί να πούμε δύο πράγματα. Αν νόμιζα για το Σαρέλι, ναι. Και για το Σαρέλι, ναι. Αυτό. αλλά υπάρχει Game Night, όντως που είπες. Όπως και η δική σου εκπομπή, που πέρα από εμάς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και πίσω από τις κάμερες. Και ο Βαγγέλης από αυτό άρχισε. Έτσι. Όταν είδε όλη αυτή την τεχνική υποδομή και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες. Πρώτον, και δεύτερον, όντως για το βραβείο του Γιάννη Ζωητού, που είναι κάτι συγκλονιστικό. Αυτό που έφτιαξε και δημιούργησε για τον Γιώργο Πρίτιζ, ένα πάρα πολύ μεγάλο αθλητή, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πες μας τώρα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Κοίταξε, λες Ποντζέκο VS Λάκοβιτς. VS. Ο Ποντζέκο έχει κάνει μια δήλωση σήμερα. Έτυχε. Δεν το πεισλάσω. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι για το καλοκαίρι, λέω. Για τρεις μήνες. Όχι ακόμα, λέω. Δεν βλέπω ακόμα Λάσο. Στον ορίζοντα. Ωραία. Για την ώρα βλέπω Ποντζέκο και Λάκοβιτς. Και εγώ με Ιωάννη. Τα δύο πρώτα. Και ο Παντελής λέει είναι μαζί μου. Τα δύο πρώτα ονόματα στο τραπέζι. Και να το εξηγήσω. Δεν μίλησα απευθείας με τον Τζιανμάρκο Ποντζέκο, αλλά εμέσως. Επειδή ξέρεις, τώρα είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, επικοινωνίας, στο social media, Ματέο Αντρεάνη και λοιπά. Παιδιά, μην τα πω όλα, Μάρκο Παλιαρίτσο και όλα αυτά τα παιδιά. Στέλνουν μηνυματάκια στο Twitter, ακόμα και στο Twitter, inbox μηνύματα δηλαδή, και μαθαίνουμε τα πάντα. Ο Ποντζέκο λοιπόν έχει κάνει μια δήλωση πρωινή. Τη γνωρίζουμε, έτσι. Ότι αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μπλε φανέλα, δηλαδή το παράθυρο της FIBA με την δικαίωμα της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή όμως είπε. Πράγμα που σημαίνει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Αν μου έλεγες να δώσω ποσοστά Ποντζέκο ή Λάκοβιτς, λέμε για αυτή τη στιγμή. Αν προσθεθεί Λάσο, είναι κάτι άλλο αυτό. Yeah, θα πετάξω Λάσο για να σε πιάσω. Αλλά αυτό είναι για μετά. Για τώρα, αυτά τα δύο ονόματα είναι τα βασικά. Πριν περάσουμε σε άλλες εμβαλωματικές λύσεις του Παναθηναϊκού, που και αυτές υπάρχουν στο τραπέζι, θα σου έλεγα περισσότερο Λάκοβιτς. Και ξέρεις γιατί. Γιατί από την πρώτη στιγμή που μου είπαν ότι έρχεται ο Μπετσίροβιτς στην Αθήνα, ήξερα διαμέσου κοινού καλού φίλου πάλι. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Προπονητής στην Κύπρο είναι πάντως. Ναι, ρε, φίλοι, ναι. Ήξερα ότι ο Μπετσίροβιτς έρχεται να συζητήσει βασικά για να είναι GM στο Παναθηναϊκό. Όχι να ανταλλάξουν παίκτες για να πάει κάποιος στην Τζεντεβίτα ή να έρθει κάποιος στην Τζεντεβίτα στο Παναθηναϊκό. Αν ο Μπετσίροβιτς είναι από το καλοκαίρι GM στο Παναθηναϊκό, λέω εάν, γιατί η Τζεντεβίτα έχει ένα καλό project, του δίνει αρκετά χρήματα, έχει καλό σύμβολο. Αν είναι, νομίζω περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το θέμα του Λάκοβιτς. Αρκεί ο Παναθηναϊκός να έχει υπομονή να τελειώσει τη σεζόν χωρίς να διεκδικήσει κάτι άλλο άμεσο. Διαφορετικά από Τζέκο και βλέπουμε. Παντελή. Εγώ θέλω να προσθέσω στο Βαγγέλη ότι το προϊόν της Εντεβίτα είναι πάρα πολύ καλό και το μοντέλο είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο της Ευρωλίγκας. Με καλύπτει πλήρως ο Βαγγέλης 100% και στα ποσοστά που λέει. Και απλά εγώ, επειδή έχεις τώρα εσύ τη λασομάνια, Παντελή, θέλω εγώ να προσθέσω. Όχι, δεν την έχω. Θέλω να πω κάτι που ο Βαγγέλης δεν το είπε, ότι το Λάσο έχει πίσω του και κανένα 25 εκατομμύρια ευρώ. Θα το λέγαμε τώρα. Πρώτον, αν θες την άποψή μου, το project Ποντζέκο, έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός δομημένος τώρα, και το δομημένος πάει παντού, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Εάν ήταν για το Final Eight, Ποντζέκο 110%. Μπράβο. Βάλ τον μέσα να το κάνει ροντέο να το πάρει. Μπράβο. Αλλά για να πάει σε μακρά διάρκεια και να χτίσει μια ομάδα αυτός ο προπονητής. Λέμε τα ίδια με διαφορετικό τρόπο.
Λάσο τώρα, Παντελή. Γιατί το θέμα όλοι το ψάχνουμε από χθες το βράδυ. Το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες ότι ακόμη και χθες ήταν στην Αθήνα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ούτε έχουν διαψευστεί. Πρώτον. Δεύτερον, εμένα οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι ο Λάσο σε οποιαδήποτε ομάδα τον προσεγγίσει θα ζητήσει τετραετές κλειστό συμβόλαιο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Βαγγέλης θα μας το επιβεβαιώσει. Στον Ερυθρό Αστέρα αυτό ζήτησε πάντως. Μπράβο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έβαλε πάρα πολλά χρήματα. Ακριβώς. Έπαιρνε περίπου στα 8-8.50. Δεν είναι πολλά χρήματα. Ενώ με τους top προπονητές. Θεωρώ τώρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα πάει αυτή την εποχή θα ζητήσει minimum και το συμβόλαιό του. Και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Μπράβο. 1 εκατομμύριο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει 4 εκατομμύρια ακατέβατα από την ώρα που υπογράφει. Για εκείνον μόνο, έτσι. Λοιπόν, όντως έτσι είναι. Το προεκτείνω λίγο παραπάνω το σκεπτικό σου. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι δυσκολεύτηκε να πείσει κάποιους παίκτες να έρθουν. Με αποτέλεσμα να δίνει και υπεραξίες. Γι' αυτό και εξόδεψε πάρα πολλά εκατομμύρια. 14,5 με αγωνιστικό συμφόρο, χωρίς να υπολογίζουμε τα άλλα λειτουργικά. Έχει πάει πάρα πολύ ψηλά φέτος ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και ένας από τους λόγους ήταν ότι δυσκολευότανε, ένας από τους λόγους, να πείσει κάποιους να έρθουν. Και όταν άρχισε να τους πείθει και να πείθηκε την αγορά, άρα τι κάνει μια ουνιά ως ακραμίδια τους μάνατζερ, άρχισε να παίρνει και τον Μπονίτκα που είχε ξεχωρίσει στο Ευρωμπάσκετ, τον Μπέικον, άρχισε να παίρνει τον Αγραβάνη, να προσθέτει τον Ντόμας νωρίτερα, αργότερα κτλ. Έφτασε λοιπόν πολύ ψηλά ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού και έχει 0-3. Ναι. 0-1 Super Cup, 0-2 Ευρωλίγκα, γιατί είναι τυπικό σε δύο εβδομάδες και μαθηματικά δεν θα έχει καμία ελπίδα για playoff. Ναι. Ουσιαστικά είναι έξω. 0-3 Final 8 κύπελο Ελλάδα ο ΠΑΠ, μάλιστα. Και έχει μπροστά του με μειονέκτημα έδρας το πρωτάθλημα. Πάρα πολλά χρήματα, 0 τίτλοι. Άρα, επιστρέφω και λέω τώρα, ο Λάσο αν είναι να αναλάβει. Γι' αυτό λέω για το καλοκαίρι Λάσο. 100%. Πρώτον, δεν θα έρθει αύριο. Ή αν έρθει αύριο, θα πρέπει να γίνει μια ανακοίνωση ή από τον ίδιο ή από τον Παναθηναϊκό ότι φέτος πάμε να δούμε και ό,τι γίνεται. Τέλειωσε η χρονιά. Αν είναι να έρθει, θα έρθει από το καλοκαίρι και θα ζητήσει την Ακρόπολη. Έτσι. Θα ζητήσει την Ακρόπολη. Ολοκληρώνοντας, Παντελή, γιατί ο Ιωάννης θέλει να βραβεύσει κι άλλους στην εκδήλωση. Θέλω να πω κάτι γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, μάλλον έχω διαβάσει πάρα πολλά άρθρα όπως και εσύ. Και ο Ιωάννου. Και επειδή είμαστε σχεδόν στην ίδια σελίδα με τον Βαγγέλη, γιατί συνεργαζόμαστε 20 χρόνια από την εποχή της ΕΡΤ, είναι πολύ άσχημο, πάρα πολύ, να τα ρίχνουν όλα στο Ράντονιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, για αυτή την αποτυχία. Για μένα η αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι ότι μετά την Ομπράντοβιτς εποχή έχει αλλάξει τόσους προπονητές, δεν έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, και δεν πηγαίνει με συγκεκριμένες δομές, με συγκεκριμένους ανθρώπους και με ανθρώπους που να ξέρουν το άθλημα και το σπορ, αλλά ήρθε τι άκουσε, και να υπάρχει ένας GM σε όλα αυτά, για να μπορεί να πορευτεί στο σύγχρονο μπάσκετ. Μην τα ρίχνουμε όλα στους προπονητές και μην τα ρίχνουμε όλα στο συγκεκριμένο προπονητή. Πόσο χρόνο έχω, 1 λεπτό. 30 λεπτά. Βαγγέλη μου, για σένα όσο θέλει. Παντελή, άκου. Για να συμπληρώσω αυτό που έλεγε. Καταρχάς, επειδή με ρωτούσαν πολύ και το πρωί στην εκπομπή στο ραδιόφωνο που τη βγάλαμε από εδώ και μου έλεγε ο Πέτρος μηνύματα που έρχονται κτλ. Έβλεπα και εγώ τα μηνύματα γιατί τα έχω και στο κινητό. Ο Μάνος Παπαδόπουλος ήταν εδώ για προσωπικές του δουλειές. Πασκουάλ έχει συμβόλαιο μέχρι το 24. Δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή Πασκουάλ. Όπως δεν υπάρχει και θέμα, κατά την άποψή μου, επιστροφής Μάνου Παπαδόπουλου ως GM στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ένα, κλείνει αυτό. Δεύτερον, θα σου το πω διαφορετικά αυτό που είπες. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, ή να το πούμε διαφορετικά. Παίζει το καλύτερο μπάσκετ της Ευρώπης, παραμιλάνε όλοι με το μπάσκετ που παίζει. Γιατί, επειδή σε διαβάζω. Δεν είναι μόνο το εισαγωγικό σύστημα, το εισαγωγικό πικερών. Δεν είναι μόνο το μαγικό dribble handoff. Δεν, που αρέσουν στο δικό σου που κάνει τις αναλύσεις, basketball analysis. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα κάτω του Παπα-Νικολάου και του Βεζένκοφ. Δεν είναι μόνο η άμυνα backline defense που λέω εγώ την έχω καθιερώσει, δηλαδή την έχω δανειστεί από την Αμερική, ο Μπατζόκας την έχει καθιερώσει την τελευταία διετία στον Ολυμπιακό, που στραγγαλίζει όλους τους αντιπάλους όπως έκανε πέρυσι στο 4ο δεκάλεπτο του τελικού με τον Παναθηναϊκό και φέτος στο 3ο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν είναι λοιπόν τα συστήματα. Είναι ότι αποφάσισαν οι Αγγελόπουλοι να φέρουν πίσω τον Μπατζόκα, να του δώσουν την ομάδα ξανά εν λευκό. Ο Μπατζόκας έκανε τις επιλογές του, η διοίκηση στήριξε τον Μπατζόκα. Κατ' επέκταση και τις επιλογές. Ο Μπαρτζόκας έβαλε το σύστημα και έθεσε τους ρόλους
στον καθέναν. Οι παίκτες ακολούθησαν τους ρόλους. Ένας-δυο πήγαν να παραστρατήσουν και τους κόπηκε ο Βήχας. Για να πάρει τη σκληρή απόφαση όταν χρειάζεται να παρέμβει ο προπονητής, πρέπει να έχει στήριξη σαν της Ακρόπολης που λέγαμε νωρίτερα. Πλάτες δηλαδή. Άρα διοικητική στήριξη. Την είχε. Άρα τους έβαλε όλους στην ίδια σελίδα. Άρα παίζουν όλοι σύμφωνα με αυτό που ζητάει ο προπονητής. Είναι στο ίδιο πλάνο. Ακολουθούν το πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και παίζουν όλοι. Κάθε βράδυ ένας διακρίνεται διαφορετικός. Άρα ο μικρον Χ που λέει και ο Γεωργής Μπουσβάρος, ο μικρον Χ. Όλοι χαρούμενοι. Όλοι χορεύουν, όλοι ευτυχισμένοι. Δεν έχεις κανένα να διαμαρτυρηθεί. Αφήνει έξω τον Πίτερς, δεν ακούγεται μιλιά. Κιχ, κιχ. Δεν υπάρχει αντίδραση. Και μπαίνει την επόμενη μέρα. Και είναι ο κορυφαίος. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται που θα έλεγε ο Γκουνσότο, είναι πολύ απλό. Είναι όλοι σίγουροι για τον εαυτό τους. Ο ένας σέβεται τον άλλον. Ο ένας χαίρεται με την επιτυχία του διπλανού. Όλοι μαζί σέβονται τον προπονητή. Ο προπονητής σέβεται το πλάνο που βάζει διοικητικά, οικονομικά δηλαδή, η διοίκηση. Και γι' αυτό η ομάδα πετυχαίνει. Μπορεί να μην πάρει την Ευρωλίγκα φέτος. Μπορεί να μην γίνουν overachievers να πάρουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους 4 τίτλους σε μια σεζόν. Έχουν ήδη Super Cup κύπελο. Θα πάρουν το πρωτάθλημα, θα το δούμε. Και την Ευρωλίγκα. Πέρσι έφτασαν ένα σούτ από τον τελικό. Αλλά αυτό που παίζουν το απολαμβάνουν πρώτα οι ίδιοι. Και πώς λένε στις τηλεοπτικές εκπομπές. Φαντάζομαι το λέτε κι εσείς, Παντελάρα. Το λέτε κι εσείς. Περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά της μιας από την άλλη ομάδα. Έτσι πετυχαίνει. Αυτά που λέει ο Ιωάννου Διαμαντόπουλε, καταλαβαίνεις ότι διαβάζει μόνο Σπόρ 24. Μόνο Παντελή Βλαχόπουλο. Εσείς και τους Παντελίδες. Τους Παντελίδες μην μπερδεύετε. Εσείς έχετε βραβεία. Φωτογραφία από τους Άγιους Τόπους 1994 με Βαγγέλη Ιωάννου. Έχω εγώ και Παντελής. Έχω μόνο εγώ. Και το γούρι πες του δεν σπάει ποτέ. Έτσι. Είναι από ξύλο βελανιδιάς. Πες του. Φιλιά. Γεια σου Παντελή. Μπράβο παιδιά. Συγχαρητήρια. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας. Τα λέμε.